όλοι μαζί μπορούμε να διαλύσουμε αυτό το αίσθημα εθνικής αποτυχίας, απομονωτισμού και διχασμού που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τις ανεύθυνες επιλογές της, αλλά και με τα διχαστικά της διλήμματα. Μιας κυβέρνησης που και στο προσφυγικό ζήτημα έχει καταντήσει δυστυχώς ουραγός της Ευρώπης, εκεί που θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο. Μιας κυβέρνησης που δυστυχώς έχει φτάσει στο σημείο να μαθαίνει τα νέα για το κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου από το Twitter. Και σε κάθε περίπτωση, ένα είναι το ερώτημα. Έχει καταλάβει ακριβώς ο κύριος Τσίπρας τι συνυπέγραψε στις Βρυξέλλες? Η αλήθεια όμως όσον αφορά στο προσφυγικό είναι μία, δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Κάθε μέρα που περνά, η αξιοπιστία της κυβέρνησης αλλά και ο δίθεν ανθρωπισμός του κύριου Τσίπρα βουλιάζουν στις λάσπες της ειδωμένης.